Ελληνικά παραμύθια. Η πεθαμένη νύφη. Μία φορά και ένα καιρό σε μία πόλη ναυτικών δίπλα στη θάλασσα ζούσε ένας συνισταλμένος νεαρός με το όνομα Ρούβεν. Ήταν καλοσυνάτος, αλλά η αυτοπεποίθησή του δεν ήταν και το πιο δυνατό του σημείο. Αντίθετα, η κοπέλα του η Αλίζα είχε μια φυσική γοητεία που μπορούσε να φωτίσει ολόκληρη την πόλη. Συγχαρητήρια! Κάποιος εδώ παντρεύεται! Ο κύριος Έζρα, ιδιοκτήτης ενός καταστήματος της πόλης και αφεντικό του Ρούβεν, δεν μπόρεσε να αντισταθεί και να μην τον πειράξει. Πότε θα της δώσεις ένα δαχτυλίδι, αγόρι μου? Δαχτυλίδι? Στην Αλίζα? Δεν πιστεύω να λέγατε κουτσομπολιά για μένα. Μόνο καλά λόγια, καλή μου. Το δαχτυλίδι του φίλου σου θα είναι εξαιρετικό. Πρέπει να είναι ωραία που παντρεύεστε. Πάντα ήθελα έναν ονειρικό γάμο. Ταραγμένος, ο Ρούβεν κοκκίνησε και βγήκε πολύ βιαστικά, ακολουθούμενος από τον κύριο Έζρα. Ρούβεν, τι σε απασχολεί? Κύριε Έζρα, θέλω να κάνω πρόταση στην Αλίζα, αλλά αν δεν είμαι αρκετά καλός για αυτήν. Ρούβεν, την αγαπάς? Ναι, θα έκανα τα πάντα για να είναι ευτυχισμένη. Τότε, παιδί μου, είσαι κάτι παραπάνω από καλός. Η αγάπη είναι πολύτιμο δώρο και πρέπει να το εκτιμήσεις. Η καρδιά του Ρούβεν γέμισε με αποφασιστικότητα. Το ίδιο βράδυ πήγε να επισκεφτεί το κοσματοπωλείο της πόλης. Την επόμενη ημέρα, η Αλίζα είδε τον Ρούβεν στο κοσματοπωλείο. Επιτέλους! Ο Ρούβεν αχωμένος επέλεξε το τέλειο δαχτυλίδι από μια τεράστια συλλογή. Αλλά η Αλίζα τον έπιασε στα πράσα. Επιτέλους! Για μένα? Αναρωτιέμαι τι άλλο θα κρύβεις. Αλίζα, θα ήθελες να πάμε για φαγητό? Ω, ναι. Στο εστιατόριο, ο Ρούβεν έψαχνε το θάρρος για να κάνει την πρόταση. Θα μου κάνει πρόταση εδώ? Αλίζα, θα ήθελες να... Θα ήθελες λίγο παγωτό, ίσως? Ναι, εντάξει. Παρά τη μεγάλη του προσπάθεια, η ταραχή δυστυχώς τον κυρίευσε. Η μέρα περνάει με αποτυχημένες προσπάθειες για την πρόταση, αφήνοντας τον Ρούβεν απογοητευμένο. Στο τέλος, συνοδεύει την Αλίζα σπίτι, λυπημένος. Μετά, έκανε μία επιλογή που θα αλλάζει τη ζωή του για πάντα. Δεν μπόρεσε να βρω το κουράγιο να της κάνω πρόταση. Ούτε όλα τα άστρα μαζί δεν συγκρίνονται με την αγάπη μου για εσένα. Θα ήθελες, Αλίζα, να γίνω εγώ ο Ρούβεν ο σύζυγός σου? Καθώς ο Ρούβεν έκανε εξάσκηση, άκουσε πίσω του ένα περίεργο θρόισμα και γύρισε να δει. Τα κλαδιά του δέντρου φάνηκαν να στρίβουν και να γυρίζουν και από μέσα εμφανίστηκε μια χλωμή φιγούρα με ένα κουρελιασμένο φόρεμα. Ήταν η πεθαμένη νύφη, η Ματίλντα. Εσύ! Είπες το όνομά μου λάθος. Δεν είμαι η Αλίζα. Είμαι η Ματίλντα. Χαίρομαι πολύ που παντρευτήκαμε. Χα! Ο ξεχασιάρης αντρούλης μου. Κοίτα, με παντρεύτηκες. Παντρεύτηκα? Πρέπει να το πω σε όλους. Έκπληκτος, βλέπει τον κόσμο γύρω του να αλλάζει και ο Ρούβεν βρίσκεται να πέφτει απότομα στον κάτω κόσμο με τη Ματίλντα στο πλευρό του. Πού βρίσκομαι? Όχι! Θεία Ντέιβιντ! Θεία Πετούνια! Γεια σου, μικρή! Μα φοράς δαχτυλίδι? Ναι, παντρεύτηκα! Ήταν ο πιο τρομακτικός γάμος, τα αλήθεια! Με ποιον? Με αυτόν! Τα δύο φαντάσματα κοίταξαν το Ρούβεν. Ματίλντα! Είναι ζωντανός!
Το δέρμα του είναι καθαρό. Έχει ακόμα και όλα του τα δάχτυλα. Μα είναι ενθουσιασμένος. Δεν θα πείτε συγχαρητήρια στους νεόνυμφους. Συγχαρητήρια! Ο Ρούβεν, τρομοκρατημένος με όλα αυτά, τώρα έψαχνε πώς θα ξεφύγει. Μη με πειράξεις! Ρούβεν! Α! Ο Ρούβεν βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με την γιαγιά του. Την αγαπούσε πάρα πολύ όσο ήταν ζωντανή. Γιαγιάκα, εσύ είσαι γιαγιά! Ναι, καλέ μου. Ποτέ δεν το πίστευα ότι θα σε ξαναδώ. Καλό μου παιδί, μα γιατί είσαι εδώ? Ο Ρούβεν δεν φοβόταν τη γιαγιά του. Αντιθέτως, η παρουσία της τον ηρέμησε και της εξήγησε την περίεργη κατάσταση στην οποία βρισκόταν. Λοιπόν, μάλλον έχεις μπλέξει. Μιλάμε για καταστροφή. Πάμε να βρούμε την γυναίκα σου. Γιαγιά, όλα είναι τόσο απόγοσμα εδώ κάτω. Ρούβεν, θυμήσου, όλοι εδώ ήταν κάποτε ζωντανοί. Θα δεις ότι δεν είναι τρομακτικοί αν τους γνωρίσεις. Οι δυο τους επέστρεψαν. Καλέ μου, επέστρεψες. Μου έλειψες πολύ. Φίλε, συγγνώμη αν σε τρομάξαμε. Απλώς είχαμε ενθουσιαστεί. Ο Ρούβεν, κοιτάζοντας τα φαντάσματα με άλλο μάτι, κατάλαβε ότι μάλλον υπάρχουν περισσότερα σε αυτόν τον κόσμο από ό,τι πίστευε. Ματίλντα, δεν μπορείς να παντρευτείς κάποιον ζωντανό. Λοιπόν, τώρα με παντρεύτηκε. Πρέπει να επιστρέψεις στον κόσμο των ζωντανών. Τα μάτια της Ματίλντα έλαμψαν. Παρακαλώ, Ρούβεν, πάμε μαζί στον κόσμο των ζωντανών. Ο Ρούβεν ήταν ανάμεσα στην υπόσχεσή του στη Ματίλντα και στις υποχρεώσεις του στο δικό του κόσμο. Πρέπει να επιστρέψω στο σπίτι. Ο Ρούβεν συμφώνησε απρόθυμα. Ναι! Είναι καλή ιδέα αυτό. Πρέπει να βρω έναν τρόπο να λήξω αυτόν τον γάμο. Ο Ρούβεν ξεκίνησε λοιπόν να επιστρέφει μέσα από το τούνελ με την καρδιά του να σφίγγεται από τη δέσμευσή του προς τη Ματίλντα. Τι θα κάνουμε τώρα? Λοιπόν, νομίζω πρέπει να πάμε για ψώνια. Ο Ρούβεν πήγε με τη Ματίλντα στην πόλη. Ευτυχώς υπήρχαν λίγοι άνθρωποι τριγύρω. Ωστόσο, ξαφνικά είδε την Αλίζα. Όχι, όχι τώρα! Ρούβεν? Οδήγησε τη Ματίλντα σε κάτι σκοτεινά δρομάκια για να μην τραβήξει την προσοχή της Αλίζα. Σύντομα, βρέθηκαν σε ένα κατάστημα για να ψωνίσουν ρούχα. Μα έχει αλλάξει πολύ η μόδα. Το φόρεμα είναι υπέροχο. Ίσως ένα μεγαλύτερο ή κάτι πιο όμορφο. Αυτό εδώ ίσως. Όπως έφευγαν, η Αλίζα τους είδε και πάλι. Ρούβεν. Ο Ρούβεν έπιασε από το χέρι τη Ματίλντα και έφυγε με την Αλίζα να τους καταδιώκει. Ρούβεν, στάσου. Δεν μπορεί να την αποθακώ για πάντα. Ψάχνοντας καταφύγιο στο κατάστημα, ο Ρούβεν και η Ματίλντα έκατσαν να πάρουν μία ανάσα. Ωαου, πολύ ωραίο. Τι είναι αυτό? Έπιασε ένα μενταγιόν για το λαιμό. Είχε ένα μικρό κήπο με τριαντάφυλλα μέσα. Μα γιατί μου θυμίζει κάτι αυτό? Νομίζω ότι είμαστε ασφαλείς εδώ. Ο Ρούβεν προσπάθησε να βγει με τη Ματίλντα, αλλά κατά λάθος έπεσε πάνω στην Αλίζα. Ρούβεν, μα γιατί κυκλοφορείστε κρυφά? Και ποια είναι αυτή? Είναι η... Κοιτώντας την καλύτερα, η Αλίζα τραβήχτηκε σοκαρισμένη. Είναι πεθαμένη. Με λένε Ματίλντα και δεν είμαι η φίλη του Ρούβεν, αλλά η γυναίκα του. Τι? Ήταν ένα ατύχημα. Ο Ρούβεν εξήγησε την περίεργη αυτή κατάσταση στην σαστισμένη Αλίζα. Παντρεύτηκες μια πεθαμένη, ενώ δεν μπορούσες να μου κάνεις πρόταση. Στη ζωντανή φίλη σου. Φίλη, Λοιπόν, μάλλον έχεις χάσει. Δεν είναι διαγωνισμός. Αλίζα, πρέπει να βρω έναν τρόπο να λήξω αυτόν τον γάμο. Αυτό, να το ξεχάσεις. Να αποκηρύξεις τον γάμο τώρα. Παντρευτήκαμε και τέλος. Πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος. Εκτός αν πάω στο στοιχειωμένο βιβλιοπωλείο από κάτω. Αλήθεια, να το κάνεις. Αλλά δεν θέλω να πάω. Η Ματίλντα άρχισε να κλαίει.
Έχω φίλους στον κάτω κόσμο. Στο βιβλιοπωλείο δεν ξέρω κανέναν. Η Ματίλδα τους είπε την τραγική ιστορία της. Όσο ήταν ζωντανή, είχε ένα σύντροφο που της είχε υποσχεθεί τα πάντα. Αλλά τη μεγάλη της μέρα αποφάσισε να μην εμφανιστεί ποτέ. Και αυτή έμεινε με μια ραγισμένη καρδιά αντί με ένα γαμήλιο δαχτυλίδι. Φοράω αυτό το νηφικό για πολύ καιρό. Όλοι στον κάτω κόσμο με κοιτάζουν. Αλλά πουθενά ο γαμπρός. Η Αλίζα συγκινήθηκε από την τραγική ιστορία της Ματίλντα. Ματίλντα, δεν μπορείς να πάρεις το Ρούβεν μαζί. Αλλά θα σε βοηθήσουμε να βρεις τον άντρα που είχες. Τι? Ναι, ή τουλάχιστον τι του συνέβη. Ίσως τότε βρεις την ειρήνη. Αλλά τότε κανένας δεν θα με ακούει εάν στοιχειώσω αυτό το μέρος. Εμείς θα σε θυμόμαστε. Η Ματίλντα συγκινήθηκε από τα λόγια τους. Πες μας ό,τι θυμάσαι για τον τότε φίλο σου. Έχουν περάσει χρόνια. Η μνήμη μου είναι σαν ιστός αρχαίας Αράχνης. Ήταν ένας διάσημος ναύτης, πιο πλούσιος από τους πειρατές. Συνέχεια μου έδινε δώρα και... Και? Είχε μια ελιά σε σχήμα καρδιάς κάτω από τη μύτη. Πολύ καλά. Αυτά είναι αρκετά. Ή έτσι νόμιζαν. Τριγύρναγαν για ημέρες, ψάχνοντας να βρουν τον άντρα της Ματίλντα. Πήγαν ακόμη και στον κύριο Έζρα για βοήθεια. Μήπως ξέρεις κανένα πλούσιο ναύτη από τα παλιά? Πλούσιο ναύτη? Όλοι οι ναύτες ζουν φτωχικά. Καλύτερα πάντως να ρωτήσετε αυτούς. Ο Ρούβεν αποφάσισε λοιπόν να πάει. Να σας πω κάτι που σκέφτηκα. Όλοι τον λέγανε ο ναύτης κόκκινο ρόδο. Ρώτησαν τους ναύτες, αλλά κανείς δεν θυμόταν τίποτα με αυτή τη φιγούρα. Κοιτάξαμε σε όλα τα μέρη. Ας περιμένουμε τον Ρούβεν. Θα ξαναπροσπαθήσουμε. Ο Ρούβεν επισκέφτηκε τον κύριο Έζρα που ήταν άρρωστος. Αυτός είδε τον Ρούβεν νευρικό. Ρούβεν, μην ανησυχείς για εμένα. Εσύ πρέπει να εστιάσεις την σχέση σου με την Αλίζα. Πώς θα πας με αυτό? Το προσπαθώ. Όταν βρεις την αγάπη, άρπαξε τη χωρίς δισταγμό. Κι εγώ ήμουνα κάποτε ερωτευμένος, αλλά την έχασα την ευκαιρία μου. Άρχισε να βήχει δυνατά και ο Ρούβεν τον άφησε να ξεκουραστεί. Καθώς η αναζήτηση προχωρούσε, η υγεία του κυρίου Έζρα δεν πήγαινε καθόλου καλά. Ώσπου μία μοιραία ημέρα, θα επισκεφτώ λίγο τον... Ο Ρούβεν όρμησε στο σπίτι του κύριου Έζρα, μαζί με τη Ματίλντα και την Αλίζα. Φαινότανε πολύ χλωμός. Ρούβεν, έλα εδώ. Ω, κύριε Έζρα. Θέλω να σου πω κάτι. Πριν χρόνια έχασα την ευκαιρία να παντρευτώ τη γυναίκα της ζωής μου. Ήταν η γυναίκα του πνεύματος που αγαπούσε τα ρόδα και τη βροχή. Ρόδα και βροχή? Ναι, ήμουν ναύτης από ξένες θάλασσες και της έκανα πρόταση. Αλλά η μοίρα τελικά με πήρε πολύ μακριά. Ω, όχι! Όταν επέστρεψα λοιπόν πίσω, είχε ήδη φύγει από αυτόν τον κόσμο. Αυτό το μεταγιόν θα το έδινα σε εκείνη σαν δώρο. Για στάσου, μα πώς τη λέγανε? Ματίλντα. Έζρα? Ο κύριος Έζρα κοίταξε τη Ματίλντα σοκαρισμένος. Δάκρυα κύλησαν από τα μάτια του, καθώς η Αλίζα και ο Ρούβεν του εξήγησαν τα πάντα. Μετά από τόσα χρόνια, με αγαπάς ακόμα? Πάντα σε αγαπούσα, τελείωσα ακόμα και το μεταγιόν. Το είχα δει όταν το έφτιαχνες ακόμα. Ξαφνικά ο κύριος Έζρα αισθάνθηκε κουρασμένος. Νομίζω ήρθε η ώρα να φύγω. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να έρθω κι εγώ μαζί σου τώρα. Η Ματίλντα είχε πάρει την αποφασή της και έτσι τώρα θα ήταν επιτέλους μαζί. Ρούβεν, συγγνώμη για όλη την ταλαιπωρία. Σε ευχαριστώ για όλα όσα έκανες. Τώρα μπορείς να παντρευτείς την Αλίζα. Θα σε θυμόμαστε πάντα. Ρούβεν, κάντο πια επίσημα. Ο Ρούβεν και η Αλίζα τους αποχαιρέτησαν. Μετά από όλα αυτά, ο Ρούβεν επιτέλους έκανε την πρόταση στην Αλίζα και είχαν έναν υπέροχο γάμο. Επιτέλους! Να ξέρεις, ακόμα μου φαίνεται περίεργο που δεν ξέραμε ότι ο Έζρα ήταν ναύτης. Εάν ήταν από άλλη περιοχή, δεν θα ήταν διάσημος εδώ και αντάλλαξε τα πλούτη του για μια απλή ζωή. Ω, και τι έγινε με την ελιά που είχε? Ο Ρούβεν πήρε το πορτοφόλι του και εκεί υπήρχε μια φωτογραφία του κυρίου Έζρα χωρίς το μουστάκι. Μπίνγκο! Ήθελε μονάχα να είναι κοντά στη Ματίλντα. Όλα για την αγάπη, όπως και εμείς. Με την ανάμνηση της Ματίλντα και του κυρίου Έζρα στην καρδιά τους,
η Αλίζα και ο Ρούβεν έμαθαν το πιο πολύτιμο μάθημα. Άρπαξε την αγάπη όταν σου χτυπάει την πόρτα.